οδηγούσε. Και γινόταν χαμό στην Αττική. Αυτό είναι εγώ χάθηκα. Χάθηκε. Ναι. Τόσε φορέ έχει έρθει. Έκανα. Σε γιατί αδυνατίσω πολύ. Γιατί αδυνατίσω πολύ. Καλώ δεν είναι. Θε να δείχνει το κορμί σου πάνω στη σκηνή. Επειδή έβαλε τη στολή την ωραία του αστυνομικού. Κάτσε, Χριστιανέ, να κάτσουμε κι εμεί. Κράτα στην καρέκλα, κράτα. Έχουμε γυρίσει ανάποδα. Τι εννοείς, από εκεί θα κάτσεις. Ναι, έλατε, από εδώ. Για να το σας βλέπω και τους δύο. Επέστρεφω. Μπορεί να κάτσεις και να το μέτσι και να... Καλά που κάνατε και το ξανακάνατε. Εμένα να ακούτε, θα με τρελάνουν αυτοί, θα πάω επάνω τους τώρα. Πολύ ωραία, για παρακαλώ. Λοιπόν, καλά που κάνατε και το ξανακάνατε και ξαναβρεθήκατε και σας ξανααπολαύσαμε. Τα συγκρουόμενα θυμήθηκα τώρα που κάναμε παιδάκια στο Λούνα Πάρκ. Και επειδή μου γυρνάτε γύρω-γύρω, εμένα δεν με νοιάζει, έχω και 5 κάμερες, θα σας βρω. Θα κάτσω και εδώ. Ωραία παράσταση. Ρε, είσαστε πολύ ωραίοι. Όλοι σας και οι υπόλοιποι. Καλά, δεν λες που ήρθες κιόλας, επιτέλους. Να, και λέω, έλεγα στην Ελένη, λέω αυτός και που πήγα, θα εξακολουθεί να μου λέει. Καλά, μαύρα μάτια κάναμε να τα πούμε. Άλλο. Είναι, δεν έρχεσαι και δεν έρχονται και άλλοι. Δεν έρχεται η Ελένη ή η Γελαλή, α πούμε. Τι λες, μωρέ, που δεν έχει η Ελένη. Καταρχήν, εγώ την ξεσήκωσα μέσα στη βροχή. Αυτό λέω. Θα πάμε, ό,τι και να γίνει. Ξέρεις γιατί. Γιατί ήθελα να σας είχα δει πριν από 10 πριν χρόνια, 12, 13, για το οποίο ήταν οφειλόμενο. Ήταν οφειλόμενο. Το είδες με τους τόκους και το πήρες όλο μαζί. Όχι, θα ξανάρθω γιατί πραγματικά ήταν σκότερα, παιδιά. Να είστε καλά. Δεν είναι. Δηλαδή, όλοι μας λέμε καλά. Είμαστε δόξα στο Θεό, ωραία. Με τα θεματάκια μας, βέβαια, ο καθένας. Το έχουμε πολύ ανάγκη αυτή την απελευθέρωση του. Άρα να το ευχαριστηθώ, να κακαρίσω, να σπρώξω. Να νιώσω καλά. Έφυγε άλλος άνθρωπος από εκεί. Βέβαια, να ενημερώσω, γιατί σκεφτόμουν να είχα πάρει και την κόρη μου. Πέφτουνε κάτι έτσι γαλλικά. Μέσα στα πλαίσια. Στην παράσταση. Χρειάζονται μέσα στο έργο. Όχι, εγώ γέλασα πάρα πολύ και με τα γαλλικά σας. Όχι και... Αλλά λέω. Αυτά είναι και πάντα στο θέατρο. Εξαρτάται ποιος τα λέει και ο τρόπος που... Τα διαχειρίζεται. Γελάγαμε ασταμάτητα. Απλά λέω, γιατί σκεφτόμουν, λέω, αφού ωραία είναι κωμωδία, μήπως να πάρω και την κορόμουλα μου μαζί να ευχαριστηθεί και αυτή 13χρονη να γελάσουμε. Τώρα, ευτυχώς πήρα το μεγάλο μου κορίτσι, την Ελένη τη Γελαλίκη. Εδώ φέρνουν παιδιά, τους λέμε ότι όταν είναι, ας πούμε, έρχονται κάποια παιδιά, έχουν 8 χρονών, ας πούμε. Και λέει, ξέρετε, έχει κάποιες βομολογίες. Ευτυχώς οι γονείς λένε, αν δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας πειράζει. Γιατί φαντάζομαι ότι σκέφτονται αυτό, ότι ο τρόπος που λέγονται και οι άνθρωποι που τα λένε δεν είναι προσβλητικά, δεν είναι... Όχι ρε, δεν είναι. Τώρα μου τα λέει από πάνω η Ελένη και με πιάνουν τα γέλια. Τι σου λέει. Μου λέει κάποιες ατάκες με αυτές που έλεγε το κορίτσι το άγριο μέσα στην παράσταση. Αυτό όμως θέλει να δείξει και τη σχέση της μάνας με την κόρη, έτσι, οπότε είναι... Δραματουργικά δηλαδή στέκουν αυτές οι κουβεντούλες. Βρε παιδί μου, ναι. Τώρα εμείς άρα, να λοιπόν, πούμε όχι, δύο λόγια για την είναι υπόθεση. Καλό να κάνεις, εγώ έχω πει όλο αυτό που ένιωσα και που πιστεύω ότι όποιος και να έρθει θα το νιώσει. Επίσης να πω ότι πήγα από γευματινή όπως πάντα, γιατί σας έχω πει δεν είμαι για ξενύχτια μεγάλα. Και το θέατρο σε μια μέρα που τέλος πάντων γίνεται χαμός με τις βροχές, με το ένα, με το άλλο. Είμαστε και λίγο πριν τη 17 Νοέμβρη που είναι αύριο. Είσαστε κέντρο, πιο κέντρο δεν γίνεται. Ήσασταν τίγκα. Μπράβο σας. Μη σας ματιάσω κιόλας, γιατί είπα και πολλά. Να σταματήσω να μιλήσω εγώ, να μιλήσετε κι εσείς λίγο. Τι θες να μάθεις. Πόσοι σας ήρθανε ξανά από τους παλιούς που σας είχαν δει πριν από 10, 12, 13, 15 χρόνια. Έρχονται και άνθρωποι που το έχουν δει που περίμεναν να ξανανεύει και καινού και νέοι άνθρωποι. Το εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Το εντυπωσιακό είναι ότι έρχονται νέοι άνθρωποι. Γιατί είναι εντυπωσιακό? Γιατί είναι εντυπωσιακό το ότι οι νέοι άνθρωποι πηγαίνουν στο θέατρο. Γιατί το λες αυτό, ρε παιδί? Γιατί οι νέοι άνθρωποι δεν πάνε εύκολα στο θέατρο. Υπάρχει πρέπει να είναι, θα, πρέπει να είναι, θα πρέπει να είναι κάτι. Και δεν μιλάω μόνο για τη δική μας την παράσταση τώρα. Θα πρέπει να είναι κάτι πολύ δυνατό, κάτι πολύ καλό. Γιατί τους έχουμε προδώσει κι εμείς. Δηλαδή τους έχουμε λίγο μπερδέψει, ας πούμε. Τι εννοείς? Τους έχει μπερδέψει το θέατρο. Το θέατρο